Στην τηλεφωνική μας γραμμή είναι η Κατερίνα Τόνια. Κατερίνα μου. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δυστυχώς έχεις ένα πρόβλημα με το ίντερνετ και δεν μπορούμε να βγούμε με εικόνα και βγήκαμε τηλεφωνικά. Ακριβώς. Λοιπόν, Κατερίνα μου, σήμερα θα συζητήσουμε για τις κρίσεις πανικού. Ένα θέμα το οποίο απασχολεί όλο και περισσότερους ανθρώπους στον κόσμο, θα πω εγώ, γιατί είναι ένα φαινόμενο σύνηθες και ένα φαινόμενο που χτυπά παντού, δεν αφήνει κανέναν. Θεωρώ, εννοώ από ηλικίες αυτό, δεν κάνει διαχωρισμούς. Θα ήθελα στην κουβέντα μας, στο ξεκίνημα της κουβέντας μας, να μου δώσεις έναν ορισμό. Τι είναι μία κρίση πανικού? Πώς καταλαβαίνω ότι παθαίνω κρίση πανικού? Ποια είναι τα συμπτώματα? Το βασικότερο είναι, καταρχήν, να πω ότι μου φαίνεται λίγο περίεργο αυτή η συνθήκη. Λοιπόν, θα πω ότι αρχικά το βασικότερο είναι το ότι έχω κάπως σαν την αίσθηση ότι κόβω τη ανάσα μου, ότι δεν μπορώ να πάρω ανάσα. Συνήθως η αναπνοή μου γίνεται πολύ γρήγορη. Και συνήθως αυτό που περιγράφεται είναι το αίσθημα της απειλής, ότι κάτι κακό πρόκειται να μου συμβεί. Μάλιστα, δεν είναι και τα πιο ευχάριστα, πόσο καταλαβαίνω, τα πιο ευχάριστα συμπτώματα. Νιώθεις ότι πεθαίνεις, ότι κάτι κακό θα συμβεί στους γύρω σου, σε σένα, δεν ξέρω πώς να το ερμηνεύσω. Πόση ώρα διαρκεί μια κρίση πανικού, Κατερίνα? Είναι κάπως, εξαρτάται από το άτομο, εξαρτάται από τον τρόπο διαχείρισης, από το πόσο ενήμερος είσαι σχετικά με το τι είναι η κρίση πανικού. Εξαρτάται σίγουρα από την συχνότητα εμφάνισης, από την ερμηνεία που δίνει το άτομο σε αυτό. Και είναι κάτι το οποίο, σαν αίσθηση, είναι πολύ πιο τρομακτικό από ότι είναι στην πραγματικότητα. Δηλαδή, δεν απειλείται η ζωή σου τη στιγμή που παθαίνεις κρίση πανικού πρακτικά. Παρ' όλα αυτά, η αίσθηση που έχεις, που έχει κάποιος, μοιάζει πάρα πολύ με το ότι συμβαίνει κάτι πολύ απειλητικό για τη ζωή σου. Οπότε μπορεί να διαρκέσει πολύ λίγο, αλλά στο άτομο που το βιώνει να φανεί πολύ περισσότερο από την πραγματικότητα. Ποια άτομα υπάρχει μεγαλύτερη περίπτωση να πάθουν μια κρίση πανικού? Υπάρχει κάποιο σημάδι το οποίο πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και να το αναγνωρίσουμε ως ιονός, πιθανότατα ως δείγμα ότι κάτι υπάρχει και ίσως κάτι θα μου συμβεί? Ένας πολύ ισχυρός παράγοντας κινδύνου εμφάνισης μιας κρίσης πανικού είναι η σχέση μας με το άγχος. Γιατί η κρίση πανικού δεν είναι τίποτα άλλο από συσσωρευμένο άγχος, το οποίο με έναν τρόπο δεν ξέρω τι να το κάνω, δεν ξέρω πώς να το διαχειριστώ. Οπότε, εάν η σχέση που έχω με το άγχος είναι αρκετά κακή, έχω πολύ άγχος ή δεν ξέρω πώς να διαχειριστώ το άγχος μου, ή αν βρίσκομαι σε μια περίοδο λίγο πιο έντονη ενδεχομένως, τότε αυτός είναι, αν θέλεις, ένας ιονός με έναν τρόπο που μπορεί έτσι να μου δώσει ένα δείγμα. Θέλω να σε ρωτήσω κάτι. Μπορούμε να έχουμε υποσυνείδητα άγχος? Και αν ναι, πώς μπορούμε να το καταλάβουμε και να το εξωτερικεύσουμε? Γιατί έχω ακούσει από πολλούς ότι δεν είμαι αγχωμένος, αλλά πραγματικά εκείνη την ώρα είναι σε κατάσταση άγχους και ξεσπά μια κρίση πανικού ίσως. Υποσυνείδητο άγχος. Σκέφτομαι ότι αυτό έχει να κάνει περισσότερο με το πώς αντιλαμβάνομαι το άγχος και τι είναι τελικά, τι είναι για εμένα. Αν έχω αναρωτηθεί ποτέ σε ποιες περιπτώσεις αγχώνομαι, αν μπορώ να το διακρίνω στους άλλους και σε εμένα.
Οπότε έχει να κάνει περισσότερο με την συνειδητό, πώς να το εξηγήσω, με το να είμαι ενήμερος ότι περνάω άγχος αυτή τη στιγμή. Δηλαδή το ότι ένας άνθρωπος θα ξεσπάσει ή θα έχει νευρικότητα ή μπορεί να νιώθει σφιγμένο το σώμα του ή μπορεί να μην μπορεί να κοιμηθεί καλά. Είναι ενδείξεις του άγχους, αλλά αν εμένα η σκέψη μου είναι ότι όλα μου αυτό το διάστημα, ας πούμε, δεν μπορεί να κοιμάμαι, αλλά δεν είναι άγχος, τότε είναι σαν να το παραβλέπω ή να το ερμηνεύω με έναν άλλο τρόπο. Οπότε δεν ξέρω αν είναι υποσυνείδητο ακριβώς ή αν απλά εγώ ερμηνεύω διαφορετικά τα συμπτώματά του. Δεν ξέρω αν είναι, αν γίνομαι κατανοητή ή αν είναι... Μάλιστα, Κατερίνα. Εκείνη την ώρα το σώμα τι πραγματικά παθαίνει? Τώρα θα μου πεις είναι και ανάλογο, δηλαδή ανάλογα με το αν νιώθεις ότι σου κόβεται η αναπνοή. Αλλά εκείνη την στιγμή, δηλαδή εγώ νιώθω ότι πεθαίνω, πραγματικά όμως δεν πεθαίνω. Κάτι άλλο συμβαίνει. Mm-hmm. Θες λίγο να μου το εξηγήσεις καλύτερα. Mm-hmm. Πρακτικά αυτό που συμβαίνει είναι ότι... έχοντας μπροστά μου μία επικείμενη απειλή, το οποίο πάλι έχει να κάνει με τη δική μου ερμηνεία, μπορεί να μην είναι αντικειμενική ή πραγματική απειλή που έχω μπροστά μου, αλλά για μένα με φαντάζει πολύ απειλητικό το ότι, για παράδειγμα, βρίσκομαι μέσα σε ένα, ξέρω εγώ, λεωφορείο με πάρα πολύ κόσμο. Οπότε βλέποντας το απειλητικό ερέθισμα, ξεκινάω να ανησυχώ πολύ ότι κάτι θα μου συμβεί. Άρα μπαίνω σε μια διαδικασία εγρήγορσης, αρχίζω να ανασένω πάρα πολύ κοφτά και πάρα πολύ γρήγορα για να μπορέσω να αντιμετωπίσω την απειλή που έρχεται. Οπότε στέλνω το μήνυμα στον εγκέφαλό μου ότι πρέπει κάτι να κάνει γρήγορα, γιατί κάτι κακό θα σου συμβεί. Είναι πως όταν προσπαθούμε να ξεφύγουμε από κάποιον που μας κυνηγάει, στην πράξη το σώμα μας αντιδράει με ένα τέτοιο τρόπο. Στην πραγματικότητα όμως δεν συμβαίνει τίποτα τέτοιο. Άρα δεν έχω τίποτα απειλητικό, προσπαθώ να καταλάβω τι μου συμβαίνει, γιατί λαχανιάζω, γιατί αναπνέω τόσο γρήγορα. Στέλνω μηνύματα στον εγκέφαλό μου ότι κάτι κακό συμβαίνει. Οπότε δημιουργείται ένας φαύλος κύκλος, νομίζω ότι πεθαίνω, αλλά στην ουσία είναι σαν ένα λανθασμένο μήνυμα που στέλνω εκείνη την ώρα. Και πολλές φορές είναι πολύ συνηθισμένο τα άτομα, πολλοί άνθρωποι να συνδέσουν την κρίση πανικού με τον χώρο που του συνέβη. Άρα κάθε φορά που εγώ θα βρίσκομαι, για παράδειγμα, μόνο στο δωμάτιό μου, είναι πολύ πιθανό να το ξαναπεράσω. Οπότε αυτό εντείνει και όλο στην επανεμφάνιση μιας κρίσης. Ενώ αν το ερμηνεύσω διαφορετικά και πω ότι, okay, έλα να δούμε τι με τρόμαξε την ώρα που καθόμουν μόνο στο δωμάτιό μου και προσπαθήσω λιγάκι με τη βοήθεια ενός ειδικού, αν δεν μπορώ μόνος μου, ή με τη βοήθεια, δεν ξέρω, αναλύοντας το ή διαβάζοντας γι' αυτό, με έναν τρόπο να δω τι ακριβώς είναι, οπότε να σταματήσω και το φαύλο κύκλο και να νιώσω λιγάκι ότι δεν ήταν τόσο τρομερό και τρομακτικό όσο εγώ το βίωσα. Κάπως να το βάλω στην πραγματική του διάσταση με έναν τρόπο. Θέλω να σου κάνω δύο ερωτήσεις. Το ένα αφορά για το άτομο που παθαίνει κρίση πανικού και το άλλο αφορά το άτομο που είναι δίπλα σε αυτόν που παθαίνει κρίση πανικού. Αρχικά θα ξεκινήσω με αυτόν που είναι δίπλα. Όταν βρισκόμαστε δίπλα σε κάποιον ο οποίος παθαίνει κρίση πανικού, θέλω να μου πεις πώς τον συμβουλεύω σωστά, τον καθησυχάζω, τον βοηθώ να ξεπεράσει την κρίση που έχει πάθει, να επανέλθει και να μην τον τρομάξω φυσικά. Mm-hmm. Το πρώτο πράγμα, το οποίο είναι και αρκετά διευκολυντικό πρακτικά, είναι το να επικεντρωθώ στο σύμπτωμα, σε εισαγωγικά, το οποίο είναι πιο έντονο εκείνη τη στιγμή, που είναι η γρήγορη αναπνοή.
Άρα προτρέπω το άτομο να αρχίσει να αναπνέει, με πιο αργό ρυθμό, οπότε να σταματήσει αυτό το λαχάνιασμα, η τάση, ας πούμε, με αυτή την κοφτή ανάσα. Αν είναι εύκολο και μπορώ να τον παροτρύνω, ίσως να μετρήσει για να πάρει την πνοή και να εκπνεύσει τον αέρα. Είναι και αποσπάσω την προσοχή, λέγοντας ότι κοίταξε με, είμαι εδώ για σένα, θα το περάσουμε μαζί, κάπως να τον καθησυχάσω και να του βγάλω την προσοχή του από όλο αυτό το πράγμα που τον ζορίζει. Οπότε το πρώτο που θα πρέπει να είναι το κομμάτι της αναπνοής, το να πάρουμε πιο βαθιές ανάσες και πιο σταδιακά. Και το δεύτερο, κάπως να τον φέρω, να προσπαθήσει να με ακούσει και του λέω ότι είμαι εδώ. Μια άλλη τεχνική, ας πούμε, θα ήταν το να κοιτάξουμε γύρω στο χώρο και να ονοματίσουμε 5 αντικείμενα, το οποίο είναι επίσης βοηθητικό, αλλά σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν είναι εξοικειωμένος και δεν, δηλαδή σε μια πρώτη κρίση πανικού, δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα ήταν βοηθητικό, αλλά αν είναι κάτι το οποίο επανεμφανίζεται, είναι μια τεχνική η απόσπαση προσοχής, το κοίτα γύρω στο χώρο σου, ας πούμε, και μέτρησε 5 αντικείμενα. Βοηθάει σε κάποιες περιπτώσεις. Και επανέρχομαι στο άτομο που παθαίνει κρίση πανικού. Είναι ένα παιχνίδι του μυαλού, από όσο καταλαβαίνω από αυτά που μας λες. Και πολλές φορές αυτό το παιχνίδι του μυαλού μπορεί να του δημιουργεί και προβλήματα στην οικογένειά του, στη δουλειά του, στο οικείο του περιβάλλον. Πώς θα το αντιμετωπίσει κάποιος? Το πρώτο βήμα θεωρώ ότι είναι το να το ερμηνεύσω με έναν τρόπο και να καταλάβω τι είναι. Δηλαδή, στις περισσότερες περιπτώσεις που αρχίζω να αναγνωρίζω ποιος είναι ο μηχανισμός που λειτουργεί το σώμα μου αυτή τη στιγμή που παθαίνω την κρίση πανικού ή και την κρίση άγχους, γιατί μπορεί κάποιες φορές να συγχέονται τα δυο τους. Δηλαδή, αν πάθω μια κρίση άγχους, αν είμαι πολύ νευρική, δεν μπορώ να ελέγξω το συναισθημά μου, έχω καλύτερη επίγνωση της πραγματικότητας σε σχέση με την κρίση πανικού και είναι και διαφορετική η διαταραχή των κρίσεων πανικού. Οπότε μπορεί να πάθω μια κρίση πανικού στη ζωή μου και να μην την ξαναπάθω ποτέ. Μπορεί όμως να υποφέρω χρόνια από κρίση πανικού. Γι' αυτό ξεκίνησα λέγοντας ότι δεν είναι το ίδιο για όλους και δεν έχει και την ίδια βαρύτητα κάθε φορά ή σε κάθε άνθρωπο. Οπότε έχει σημασία να δω πόσο λειτουργικός ή μη λειτουργικός γίνομαι με αυτές τις κρίσεις. Οπότε μπορεί δεύτερα να πάθω μια κρίση πανικού σήμερα το βράδυ και να μην ξαναπάθω ποτέ. Ή μπορεί να παθαίνω αρκετά συχνά, να ζητήσω βοήθεια από κάποιο ειδικό και να χρειαστεί να ξεκινήσω ψυχοθεραπεία ή και φαρμακευτική οργή για να το ξεπεράσω. Αλλά δεν είναι το ίδιο. Δεν είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε σαν pattern και γίνεται αυτό συνέχεια. Ήταν οι επόμενες μου ερωτήσεις σχετικά με την ψυχανάλυση και με τη φαρμακευτική αγωγή. Θεωρώ ότι μου απάντησες. Αυτό που λαμβάνω από σένα είναι ότι πρέπει κάποιος άνθρωπος να το παλέψει μόνος του, να το προσπαθήσει μόνος του και μετά να καταλήξει σε φαρμακευτική αγωγή. Και η ψυχανάλυση ίσως τον βοηθήσει, γιατί θεωρώ ότι εσωτερικά είναι τα προβλήματα περισσότερο και εξωτερικεύονται με αυτόν τον τρόπο. Θεωρώ ότι κάπως χρειάζεται να έχω μία ενημερότητα και το συνδέω με την προηγούμενη συνάντησή μας, με το κάπως να συνδεθεί με το τι μου συμβαίνει γενικότερα
Και πιο ειδικά όταν περνάω μια δύσκολη περίοδο που είμαι λίγο πιο στρεσαρισμένος, είμαι λίγο πιο πιεσμένος και μπορεί να έχει και κάτι το οποίο δεν το γνωρίζω και δεν το έχω ξαναβιώσει. Οπότε, έχοντας μια ενημερότητα του τι μου συμβαίνει, βλέπω κατά πόσο μπορώ να ανταπεξέλθω και να το διαχειριστώ. Είτε κάνοντας πράγματα τα οποία με βοηθάνε να χαλαρώσω, το οποίο μπορεί να είναι το να το συζητήσω, να το μοιραστώ με δικούς μου ανθρώπους, είτε να κάνω κάτι που με ευχαριστεί και με χαλαρώνει. Και αν σε αυτό το πρώτο στάδιο δω ότι δεν τα καταφέρνω, τότε χρειάζεται να κάνω μία επαφή με έναν ειδικό, ο οποίος ειδικός θα με καθοδηγήσει και θα μου πει ότι ότι μία μέθοδος, ας πούμε, ψυχοθεραπείας που βοηθάει πάρα πολύ στις κρίσεις πανικού είναι η γνωστική συμπεριφορική, ας πούμε, προσέγγιση. Οπότε εκεί πέρα συνομιλείς με έναν ψυχοθεραπευτή, με έναν ψυχολόγο και του λες ότι ξέρεις, έχω αυτά τα πράγματα. Εάν είναι τόσο δύσκολα τα πράγματα που βλέπουμε ότι επιμένει πάρα πολύ, τότε πηγαίνουμε, το τρίτο βήμα είναι να επισκεφτούμε έναν ψυχίατρο για να μας καθοδηγήσει και να μας πει τι μπορούμε να κάνουμε για να το συνδυάσουμε. Τα παιδιά μπορούν να πάθουν κρίση πανικού. Οι γονείς τι πρέπει να γνωρίζουν. Χρειάζεται να γνωρίζουν πώς εκδηλώνεται μια κρίση πανικού. Απλά στα παιδιά είναι λίγο διαφορετικό με την έννοια του ότι φαντάσου πόσο τρομακτικό και δύσκολο είναι για έναν ενήλικα. Αν το βάλουμε στα πλαίσια της παιδικής ηλικίας που το βιώνει ένα παιδί, το παιδί νομίζει ότι παθαίνει κάτι πολύ τρομακτικό. Οι γονείς ανησυχούν πάρα πολύ για αυτό που συμβαίνει στο παιδί, άρα σίγουρα θα φτάσει με ένα τρόπο στο γιατρό. Οπότε, εκεί πέρα, αν δεν υπάρχουν άλλες ενδείξεις των εξετάσεων, κάπως ενημερώνονται οι γονείς γι' αυτό. Αλλά θεωρώ ότι αν είναι πάρα πολύ έντονο, κάποιοι γονείς θα φερβηθούν και θα επισκεφθούν έναν γιατρό. Αν δεν είναι τόσο έντονο και δεν είναι κρίση πανικού, αλλά είναι μια πολύ έντονη δυσκολία του παιδιού να εκφραστεί ένα ξέσπασμα, τότε έχει σημασία πάλι να γυρίσουμε στους τρόπους που επικοινωνούμε με τα δύσκολα μας συναισθήματα και τι κάνουμε στις περιπτώσεις ξεσπασμάτων των παιδιών. Αλλά έχει να κάνει πάλι με την επικοινωνία, πάλι με το τι συμπτώματα εκδηλώνονται, πάλι με το πώς είναι η ενημερότητα του παιδιού, πώς το εκφράζει. Γιατί μπορεί να είναι, ας πούμε, σε μια ηλικία που μπορεί να το περάσει μόνο του, να μην είναι οι γονείς μπροστά. Οπότε παίζουν ρόλο πάρα πολλοί παράγοντες. Στον ύπνο μας μπορούμε να πάθουμε κρίση πανικού, μπορούν να μας επηρεάσουν τα όνειρα που ίσως βλέπουμε εκείνη τη στιγμή. Και επίσης η ερώτησή μου έχει να κάνει και με αυτούς που αντιλαμβάνονται ότι κάποιος παθαίνει κρίση πανικού στον ύπνο, εάν τελικά ισχύει. Τι μπορεί να κάνει να τον ξυπνήσει, να τον... Τι μπορεί να κάνει. Να είμαι ειλικρινής, δεν είμαι σίγουρη για το αν μπορώ να παθαίνω κρίση πανικού και να κοιμάμαι. Σκεπτόμενοι το ενδεχόμενο, φαντάζομαι πως δεν γίνεται, αλλά μπορεί και να γίνεται και να μην το έχω διαβάσει. Θα το ψάξω και θα επανέλθω. Αλλά είναι αρκετά συνηθισμένο το να πάσω κρίση πανικού και να ξυπνήσω. Είτε υδρωμένος, είτε με αυτή πάλι την γρήγορη ανάσα, που ενδεχομένως να έχει να κάνει με συσσωρευμένη κούραση, με συσσωρευμένη ένταση και άγχος. Και σίγουρα και το κομμάτι των ονείρων που νομίζω ότι είναι πολύ άμεσα συνδεδεμένα. Μάλιστα, Κατερίνα μου. Το να εξωτερικεύει κάποιος τα συναισθήματά του και ότι παθαίνει μια κρίση πανικού, είναι πλέον ταμπού, δεν είναι ταμπού. Μιλάνε περισσότερο οι άνθρωποι για αυτό που αντιμετωπίζουν. Τι πιστεύεις εσύ στο χώρο και βλέπεις πώς αντιδρούν και πώς το αντιμετωπίζουν.
Δεν είμαι σίγουρη για το αν. Εντάξει, είναι και προσωπικό. Είναι ο κάθε άνθρωπος πώς το εκλαμβάνει. Ναι, ναι. Δεν ξέρω αν είναι θέμα ταμπού ή αν είναι περισσότερο το ότι εκείνη την ώρα κάπως μοιράζομαι κάτι δικό μου, αρκετά προσωπικό. Οπότε σκέφτομαι ότι έχει να κάνει περισσότερο με το πόσο άνετα αισθάνομαι και το τι ξέρω γι' αυτό. Πόσο ενοχοποιημένο ή όχι είναι το να μου συμβεί κάτι. Θεωρώ ότι συζητάμε πολύ περισσότερο, όχι μόνο για τις κρίσεις πανικού, γενικότερα για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουμε καθημερινά σε κομμάτι ψυχικό πια. Και αισθάνομαι ότι το συζητάμε πολύ πιο άνετα, τόσο άνετα που νομίζω ότι παρασυζητιέται. Είναι τις περίοδους λιγάκι που μας δυσκολεύει, αλλά θεωρώ ότι σε γενικές γραμμές δεν αποτελεί πια θέμα ταμπού τόσο πολύ. Υπάρχει όμως και ένα αλλά, δηλαδή δεν θα συζητήσει τόσο εύκολα. Θα συζητήσω για τις κρίσεις πανικού που άλλοι έχουν, αλλά πολύ δύσκολα θα συζητήσω για τις δικές μου κρίσεις πανικού με τους άλλους. Ενώ πολύ πιο εύκολα θα πω ότι έχω ημικρανίες, για παράδειγμα, ή ότι έχω ένα άλλο σωματικό πρόβλημα. Οπότε έχουμε αρχίσει να συζητάμε για το ότι υπάρχουν κάποιοι γύρω μας, αλλά αυτό που παρατηρώ είναι ότι πολύ δύσκολα θα βγω μπροστά για να πω ότι έχω κατάθεση, για παράδειγμα. Αν και έχουν γίνει και γι' αυτό πολλά βήματα, θεωρώ, τελευταία. Η συμβουλή σου ποια θα ήταν? Η περίοδος της καραντίνας είναι ένας λόγος, φαντάζομαι, που όλο και περισσότεροι άνθρωποι έρχονται αντιμέτωποι με αυτό το άσχημο συνέστημα, γιατί έχουν περισσότερο χρόνο με τον εαυτό τους να σκεφτούν πράγματα που τους φοβίζουν, πράγματα που αγωνιούν, πράγματα που τους στεναχωρούν. Θέλω να κλείσουμε με τη συμβουλή σου, με το μήνυμά σου, με αυτό που θέλεις εσύ να ακουστεί. Εγώ θα έλεγα να μην φοβόμαστε να ζητάμε βοήθεια όταν κάτι νιώθουμε ότι δεν μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε μόνοι μας. Και αυτό αφορά όλα τα πράγματα, είτε είναι σε πρακτικό επίπεδο, είτε είναι σε πιο θεωρητικό. Οπότε είναι ok να μην μπορώ να διαχειριστώ το άγχος μου, είναι ok να μην μπορώ να αναλάβω, για παράδειγμα, όλες τις υποχρεώσεις του σπιτιού. Είναι ok να μην... Είναι εντάξει να μην μπορώ να τα καταφέρω και να ζητήσω βοήθεια. Γιατί νομίζω ότι όταν κάτι το μοιραζόμαστε, με έναν τρόπο γίνεται πιο ελαφρύ. Θέλω να σε ευχαριστήσω τόσο πολύ, Κατερίνα, για αυτή την όμορφη κουβέντα που είχαμε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας την επόμενη Τρίτη με ένα θέμα εξίσου έτσι σοβαρό και ωραίο. Αλλά εκεί θα μου κάνεις το χατήρι να σε έχω σε εικόνα, γιατί δεν γίνεται, πρέπει να ομορφύνει το πλάνο μου. Πρέπει να σε έχω δίπλα για να και να σε βλέπω, αλλά και να ομορφύνει το πλάνο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σε ευχαριστώ, να σε καληνυχτήσω, να σου ευχηθώ καλή συνέχεια και καλό κουράγιο. Ξέρω ότι κάνεις και στο δικό σου έργο. Και θα μιλήσουμε και την επόμενη Τρίτη. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ, Κατερίνα μου.